το πρεντέλε. Όπλα, όπλα, όπλα. Είναι αυτό για το οποίο η Ουκρανία εκλιπαρεί από τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας τα θέλει γρήγορα εάν η Ουκρανία πρόκειται να έχει μια ευκαιρία στη μάχη στον υπαξιακό της πόλεμο με τη Ρωσία. Είτε μας βοηθάτε τώρα, και μιλάω για μέρες, όχι για εβδομάδες, ή η βοήθειά σας θα έρθει πολύ αργά. Και πολλοί άμαχοι θα πεθάνουν, θα χάσουν τα σπίτια τους, πολλά χωριά θα καταστραφούν, ακριβώς επειδή αυτή η βοήθεια ήρθε πολύ αργά. Ο Κουλέμπα βρέθηκε στις Βρυξέλλες για τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, όπου προειδοποίησε για μια τεράστια και επικείμενη ρωσική επίθεση στην ανατολική περιοχή του Ντομπάς, σε κλίμακα που δεν έχει δει κανείς από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτεμπεργκ, ήταν έτοιμος να πει ότι περισσότερα όπλα βρίσκονται καθοδόν. Είμαστε έτοιμοι, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, να παράσχουμε υποστήριξη στην Ουκρανία και επίσης να παράσχουμε περισσότερη στήριξη και οι σύμμαχοι αναγνωρίζουν την επίγουσα ανάγκη παροχής περισσότερης στήριξης σε όπλα. Δεν παρήχε ένα χρονοδιάγραμμα ούτε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα παρασχεθεί στην Ουκρανία. Ωστόσο προειδοποίησε ότι όταν πρόκειται για τον πόλεμο, ο κόσμος πρέπει να είναι προετοιμασμένος και για μια μακροπρόθεσμη κατάσταση.